Και επειδή ανέφερε τώρα ο κύριος Σπίνος εδώ κάτι περί της οικογένειας του Πρωθυπουργού, πάμε να δούμε, και δεν το κάνουμε γιατί εμείς έχουμε τη διάθεση να εμπλακούμε σε αυτά τα θέματα, μακριά από εμάς, όπως έχετε διαπιστώσει, τέτοιες τάσεις και τέτοιες ορέξεις. Αλλά όταν οι ίδιοι τα δίνουν στη δημοσιότητα, γιατί αυτό που έγινε στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της ολιγόωρης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μπλίνκεν, στα Χανιά, εκεί στην Έπαυλη, γιατί περί Επαύλειος πρόκειται, έτσι, στα Χανιά, οι ίδιοι το βιντεοσκόπησαν, οι ίδιοι το έδωσαν. Εγώ δεν θα κάνω λοιπόν κανένα άλλο σχόλιο, παρά μόνο θέλω να δούμε τη φωτογραφία καταρχάς, μετά θα δούμε το βίντεο. Δώστε λοιπόν τη φωτογραφία μου, την φωτογραφία του ζεύγους του Πρωθυπουργού με τον κύριο Μπλίνκεν. Ο κύριος Γεραπετρίτης είναι ο κύριος που βλέπετε δεξιά, ο κύριος Τσούνης, όλοι έχουν θεσμική ιδιότητα. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού, στη μέση ο νεαρός, να είναι καλά ο νέος, είναι ο γιος του κύριου Μητσοτάκη, κύριε Παπακυριακόπουλε. Ναι, εδώ πώς εξηγείτε τώρα? Εδώ πέρα έχουμε τον ορισμό της οικογενειοκρατίας, η οποία είναι αδιανόητη σε μια δημοκρατία. Μήπως αυτές οι εικόνες... άλλο. Τι με ρώτας, αν έχεις εσύ? Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω. Αν έχεις εσύ την απάντηση, τι με ρώτας? Ερώτηση κάνω. Μήπως... πες αυτό το κάτι άλλο. Μήπως... προαλήφεται κάποιος. Τι παιδιά, οικογενειοκρατία, αυτό τι σημαίνει? Κληρονομικό δικαίωμα. Δηλαδή. Βάζουμε υπότιτλους αυτά που λέμε. Ναι, δηλαδή. Αυτά παραπέμπουν σε καθεστώτα μη δημοκρατικά. Πάει ο Μπακογιάννης. Καιρό τώρα. Καλά, τι, καιρό σε άλλο πλανήτη. Στο Δήμο της Αθήνας ποιος τον έφαγε? Θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Για δημοκρατία τον έφαγε. Δηλαδή, εντάξει, μήπως ήθελες να δεις και την τώρα. Θα έμπαινε ποτέ η κυρία Μπακογιάννη στο συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο έχει ανακοινιστεί πλήρως? Έμα, αφού με προκαλεί το. Μα θα πάρω φόρα. Έμα, πες μου τώρα. Πάρτε δηλαδή. Αλλά ένας-ένας, πάρτε αλλά ένας. Αλλά προς... πινκ-πονκ τώρα, σαν τους Κινέζους. Έλα, πες. Έλα, Ανδρέα. Εμείς όμως, θα μου επιτρέψεις να πω, είναι αδικαιολόγητες αυτές οι εικόνες, για να χρησιμοποιήσω ελαφρύ χαρακτηρισμό, παραπέμπουν σε άλλα καθεστώτα. Την ίδια στιγμή όμως είδα και τον κύριο Γεραπετρίτη εκεί πέρα. Ο κύριος Γεραπετρίτης, την ίδια ημέρα της επίσκεψης του Μπλίνκεν, έκανε δύο δηλώσεις. Η μία, ότι η Τουρκία δεν αμφισβητεί την ελληνική εθνική κυριαρχία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο, πιο ανέσχυτο ψεύδος από τη στιγμή που το τουρκολιβικό μνημόνιο για πρώτη φορά δείχνει ότι η Τουρκία αμφισβητεί μετά το 1974 ευθέως την ελληνική εθνική κυριαρχία. Ούτε στα ίμια δεν το είχε κάνει τόσο επίσημα. Mm-hmm. Και το δεύτερο, ότι δεν μας νοιάζει εμάς τι θα κάνει η Αμερική με την Τουρκία με τα όπλα. Εμείς δεν εταίρο προσδιοριζόμαστε. Σοβαρά, ρε μεγάλε. Η ομογένεια που δίνει μάχες για να μην πάρει η Τουρκία τα F-16 με τη δικαιολογία ότι μην δώσετε στον Τούρκο τα F-16 γιατί απειλεί την ελληνική εθνική κυριαρχία. Τι είναι, κορόιδα? Και εσύ ποιος είσαι? Πιανού υπουργού, πιανού κράτους υπουργός εξωτερικών είσαι? Εδώ για εμένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Γιατί αυτές οι δηλώσεις πέρασαν στα μαλακά. Όπως και η δήλωση σήμερα του κυρίου Μητσοτάκη για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Αφού του ψήφισε την επέσχυτη τροπολογία της νομοποίησης των παράνομων μεταναστών. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι φέρονται, η οικογενειοκρατία δεν είναι μόνο εικόνα. Είναι σύστημα εξουσίας που έχει εφαρμόσει. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για το μέλλον του έθνους. Θυμόμαστε τι έγινε με προηγούμενες οικογενειοκρατίες στην Ελλάδα. Κύριε Μπογδάνο, κάτι ξεκινήσατε να λέτε τώρα εδώ και σας διακόψαμε. Κατά πρώτον, να δούμε λίγο τα πράγματα από ψηλά. Εγώ διαβάζω για άλλη διαδοχή. Ότι να δούμε λίγο τα πράγματα από ψηλά. Από τους δελφίνους, όχι τώρα αυτό. Αγαπητοί φίλοι, πάμε τόσο γρήγορα στις εξελίξεις. Και εσείς που συμμετέχουμε σε αυτό το πάνελ και αυτοί οι οποίοι μας παρακολουθούν, για να μας παρακολουθούν σημαίνει ότι έχουν υπόψη τους τρία πράγματα, πέντε από ιστορία. Λοιπόν, μεταπολιτευτικά, μας έχει κυβερνήσει ο Καραμανλής ο πρώτος, που έδωσε στον Παπανδρέου τον δεύτερο, που είχε πάρει από τον Παπανδρέου τον πρώτο, ο οποίος είχε κυβερνήσει τις δεκαετίες του 40 και του 60. Ήλθε ο Μητσοτάκης μετά ο πρώτος, ο Καραμανλής ο δεύτερος, ο Παπανδρέου ο τρίτος, τώρα μας κυβερνάει ο Μητσοτάκης ο δεύτερος και σύστησε στον Υπουργό Εξωτερικών της Υπερδύναμης τον Μητσοτάκη τον τρίτο. Αυτό σε μια χώρα η οποία δεν αναγνωρίζει και τα δικαιώματα της ελληνικής βασιλικής οικογένειας να έχει το αυτονόητο, την ηθαγένεια. Λοιπόν, το τι είμαστε είναι δεδομένο, είναι γνωστό και μερικές φορές θα πρέπει έτσι να ξυπνάμε και να το συνειδητοποιούμε, ναι. Διότι εμείς το έχουμε κάνει. Με το χέρι στην τσέπη. Εμείς το έχουμε κάνει αυτό το οποίο είμαστε. Με την ψήφο και τα δύο χέρια στις τσέπες. Και με την ψήφο μας θα πρέπει να το αλλάξουμε. Και όσοι έχουμε κάνει λάθη θα πρέπει να τα αναγνωρίσουμε, να διδαχθούμε από αυτά και να πάμε
Πάμε, γιατί θέλω να δούμε μετά και την συγκλονιστική έτσι δήλωση που είχε κάνει ο Μακαρίτης Μητσοτάκης. Βυζάντιο εδώ μεταξύ. Αυτό που βλέπετε, παρακαλώ, για δείξτε μου λίγο πλάνα από το... από την έπαυλη εκεί, από το εξοχικό του κυρίου Μητσοτάκη, που βλέπουμε λοιπόν εδώ και είναι κατά την δήλωση που είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αυτό είναι ένα φτωχικό σπίτι. Ναι, έτσι το είχε πει. Θα το δούμε σε λίγο, Άρη. Εκεί είναι που είχε πάει, παρακαλώ, η ερώτηση τώρα στο πάνελ, αν το ξέρει κανείς. Εκεί είναι που είχε πάει και ο Μπους και είχε φάει τα ντολμαδάκια της αημής του Μαρικάς. Βέβαια, το 90. Αυτό το αλλά τότε ήταν η Ντόρα που παρουσιάστηκε. Τότε η Νέα Δημοκρατία υποστήριζε τους Ρεπουμπλικανούς και όχι τους Δέμοκρατς. Εγώ θεωρώ, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Καψαμπέλη, ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από τον τρόπο που μπορεί κάποιος από το σπίτι του νεοέλληνας να παρακολουθεί τα 20 λεπτά βηματισμό που θέλεις σε μία βίλα για να εισέλθεις στο ένα κύριο δωμάτιο από τα άλλα 30. Τελικά η πολιτική, αν την κάνεις όπως η φαμίλια Μητσοτάκη, είναι ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο επάγγελμα. Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα, αυτό το υπέροχο παλάτι που είναι το δευτεροτρίτο, δεν είναι το κύριο σπίτι, η τρύπατη μονοκατοικία στο Λεκαβιτό με ζωνέτα που μένει η οικογένεια. Είναι το δευτεροτρίτο. Δεν είναι το σπίτι στη Γλυφάδα, ούτε στη Μύκονο, ούτε στο Βολτέρο, ούτε που είναι μεσοτυχία με τον Χριστοφοράκο σε ένα άλλο νησί. Είναι το δευτεροτρίτο. Να ρωτήσω, πόσο λοβοτομημένος μπορεί να είναι ο νεοέλληνας και να ανέχεται αυτά? Δεν είναι από το Κώστα Ναβαρίνο του Κωνσταντακόπουλου, που έχει 3.000 το δωμάτιο το βράδυ, είναι από το σπίτι Μητσοτάκη. Λέω λοιπόν, και το λέω δυνατά, φωναχτά, και επιτρέψτε μου να είμαι χαμηλόφωνος, πόσο λοβοτομημένος μπορεί να είναι ο Έλληνας και να αντιλαμβάνεται ότι ένα παιδί που ο πατέρας του, ο ίδιος το δήλωνε, είχε 3 κουτάλια για να ζει στην κατοχή αποσυσίτιος. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ναι, πάμφτωχος. Ο ίδιος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Πλέον 2,5 ετών στην Εθνική Τράπεζα, μέρους φέτη του πατρός του. Μόνο με τη βουλευτική αποζημίωση, πώς έχει κάνει αυτή τη θηριώδη περιουσία οικονομίας? Κύριε Καψαμπέλη, η σκοπτικότητα έχει αξία, αλλά όταν ο λαός είναι βυθισμένος στην ανέχεια και στην ακρίβεια, δεν πρέπει να τα επιτρέπουμε αυτά. Ο γιος του μην παραπονεθεί αύριο γιατί είναι στο στόχαστρο πολιτικής και δημοσιογραφικής κριτικής, όταν ο ίδιος δέχεται και είναι στο κεντρικό πλάνο με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής. Δεν με νοιάζει εμένα αν τον προωθεί η μαμά του, η Μαρέβα, να γίνει αυριανός πρωθυπουργός. Ξέρετε εμένα τι με ενοχλεί? Αν ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι μιλάμε για μια οικογένεια πάμπλουτη, κατέχουσα αμύθιτη περιουσία, τα οποία τα έχει κερδίσει με την ενασχόλησή της με την πολιτική. Και ρωτώ, για να έχεις λεφτά από την πολιτική, τι πρέπει να κάνεις πέρα του μισθού σου? Ερωτώ και απαντώ, όχι μόνο να παίρνεις το μισθό σου. Τι πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός, ότι όλη η οικογένεια Μητσοτάκη, μαζί με την Ντόρα Μπακογιάννη, μαζί με τις κόρες, τα νύπια, τα ξαδέλφια, μπορούν να αγοράσουν τη μισή Ελλάδα, γιατί η άλλη μισή Ελλάδα κοιμάται όρθια και πάει και τους ψηφίζει. Πάει και τους δίνει ανοχή, τους δίνει δύναμη, τους δίνει εκατομμύρια με ένα χαρτάκι που ρίχνει μέσα στην κάλπη που να πάρει και να σηκώσει. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να το κατανοήσουμε? Ορθά το λέει ο Ανδρέας για την υπέρ του πρωτοκόλλου και της ευγένειας λόγω των σπουδών του. Υποδέξει με τα δύο χέρια έναν ξένο υπουργό χώρας. Ναι, το δέχομαι, Ανδρέα μου, είναι το λιγότερο, γιατί οι τσέπες του δεν έχουν πιάσει άλλα εκτός από 500 ευρώ. Δεν ξέρει τι σημαίνει μόνο ευρώ, 2 ευρώ, 20. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Και με ενοχλεί κυρίως ο λοβοτομημένος ελληνικός λαός που κοιμάται όρθιος. Μητσοτάκης σημαίνει πάμπλουτος Έλληνας πολιτικός.